Πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια. Και να που ήρθε το εφιέλαιο της Αγίας και Μεγάλης Τετάρτης του 2013. Και τότε σκέφτηκα, αμέσως στην ευχή που διαβάζομαι, να πέφτει το τίμιο ξύλο μέσα και βλέπετε, όπως λένε οι πατέρες οι Άγιοι, όχι εγώ, εγώ δεν είμαι τίποτα. Παπά Σπύρο μου, ένας απλός παπάς είναι. Και ξαναλέω, δείτε, είμαι ο τελευταίος όλων των ιερέων που έχει η Εκκλησία μας. Το λέω αυτό, το αναγνωρίζω. Ξάλλου δεν έχω και τίποτα. Φτωχός άνθρωπος είμαι, δεν έχω τίποτα. Και περισσότερο μου αρέσει που φοράω 20 χρόνια αυτή τη μοβ στολή. Δεν την αποχωρίζομαι με τίποτα. Αλλά να συνεχίσω να σας πω τι ακριβώς μετά γίνεται. Και τότε είπα από τον πατήρ Παντελεήμων, του λέω, γέροντα, θέλω μία χάρη. Μπορείτε, σε παρακαλώ, να με βάλετε σε ένα μέρος. Όταν ήμουνα 23-24 χρονών που πήγαινα συνέχεια στα Ιεροσόλυμα από τα 19 μου, μπορείτε να με βάλετε σε ένα μέρος να δω κι εγώ το Άγιο Φως. Μου λέει, παιδί μου, θα σε βάλω απέναντι από το ναό της από το κουβούκλιο του Παναγιού Τάφου. Βλέπεις, όλα τα καντήλια είναι σβηστά. Είναι των Αρμένων, των Κόπτων, των Καθολικών, όλων των φυλών. Το μεσαίο καντήλι και ένα άλλο καντήλι είναι το δικό μας, το Ορθόδοξο καντήλι. Δες, παιδί μου, είναι σβηστό. Μάλιστα, πήγαινα μαζί του και τον βοηθούσα. Σβήναμε το καντήλι, το αδειάζαμε το λάδι και βάζαμε καινούριο λάδι και μία φυτιλίθρα, την οποία φυτιλίθρα δεν άναβε καθόλου. Θα καθίσεις απέναντι και θα βλέπεις. Έτσι λοιπόν, όταν κατέβηκε ο Πατριάρχης, εγώ έβλεπα συνέχεια, μπήκε μέσα, έκλεισε η πόρτα, δεν έβλεπα τίποτα. Κάποια στιγμή βλέπω στο θόλο, όχι μόνο εγώ, και άλλοι άνθρωποι φαίνεται. Βλέπω στο θόλο του κουβουκλίου ένα στρογγυλό στεφάνι με διάφορα χρώματα, γαλάζιο, μπλε, πρασινοπό, διάφορα χρώματα, και να μπαίνουν από τα παράθυρα γύρω γύρω του Ναού της Αναστάσεως και να μπαίνει αυτό το σαν ουράνιο τόξο, να σας το πω να καταλάβετε, και να εισχωρεί μέσα, να γίνεται σαν φίδι, να γυρίζει γύρω γύρω και να βλέπω μία σκαλόγρια όπου ήταν Ρουμάνα απέναντι πάνω ψηλά στο γυναικονίτη να ανάβουνε μόνα τους τα κεράκια, εις δε μία γυναίκα, τη θεία μου που είχε τον Τίμιο Σταυρό, επειδή ήμουνα κοντά της, δίπλα της και είχαμε τα 33 κεράκια, περνάει η φλόγα ακριβώς από δίπλα μου και ανάβουνε μόνα τους τα 33 κεράκια που κρατούσε. Τα δικά μου δεν ανάψανε. Ούτε κανενός αλουνού δεν ανάψανε τα κεριά. Εκείνη τη στιγμή ερχόντουσαν να μας τα σβήσουν εκεί οι φύλακες, γιατί ήτανε μεγάλες φλόγες, είχαν γίνει, φανταστείτε, χιλιάδες κόσμος τότε. Δεν υπήρχε εισιτήριο να μπούμε στον Πανάγιο Τάφο. Έτσι λοιπόν, αφού άναψαν αυτά τα κεράκια, τότε βλέπω τον Πατριάρχη τον Διόδωρο και κεγότανε
όλο του το σώμα ένα φως. Δεν το έβλεπα μόνο εγώ. Το έβλεπαν και άλλοι άνθρωποι. Γιατί αν το έβλεπα μόνο εγώ, θα έλεγα ότι τα μάτια μου, και ήμουνα και νέος άνθρωπος. Νέο παιδί ήμουνα. Τότε, παιδιά μου, αφού τα άφησα στα χέρια μου τα κεριά, αναμένα που τα άναψα από τη θεία μου, έβλεπα τον Πατριάρχη και εκείνη τη στιγμή έπιανα τα κεριά και τα βάζα κι εγώ στο πρόσωπό μου, στα μαλλιά μου, δεν κάηκε ούτε μία τρίχα. Έτσι λοιπόν, παίρνοντας αυτό που έζησα από τα παλιά χρόνια μικρά, λέω του πατήρ Παντελεήμων, γέροντα, ναι μου λέει παιδί μου, από αυτό το λάδι μπορείς να μου δώσεις? Ποιο? Από το καντήλι. Α, αυτό παιδί μου είναι το καντήλι του Αγίου Φωτός. Από αυτό θέλω, του λέω. Θέλω το καντήλι του Αγίου Φωτός. Και με κοιτάζει. Τι θα το κάνεις? Θέλω να το φυλάξω σαν κόρη οφθαλμού και άμα γίνω παπάς να το βάζω μέσα στο λάδι και έχει ο Θεός. Ήθελα, λέει, να μιμηθώ αυτά τα οποία έβλεπαν τα μάτια μου. Πώς το μικρό παιδάκι μιμείται τη μαμά και τον μπαμπά του, το ίδιο ήθελα και εγώ να μιμηθώ αυτά που ζούσα, τα πρωτόγνωρα γεγονότα που ζούσα εις το ναό της Αναστάσεως. Τότε με πήρε ο πατήρ Παντελεήμων και μου λέει, έλα αφού θα περάσουν οι μέρες, γιατί κάθισα αρκετό καιρό στα Ιεροσόλυμα, και πριν αλλάξει το λάδι σε ένα μεγάλο μπουκάλι, μου φιέρεσε, το λέω λαϊκά, το λάδι του Αγίου Φωτός μέσα στο μπουκάλι μου. Μπήκαμε στον Πανάγιο Τάφο, ευωδίαζε ο Πανάγιος Τάφος, άρρητη ευωδία, και εκεί, παιδιά μου, είδα αυτό που θα σας περιγράψω με τα μάτια μου. Γονάτισα γιατί δεν άντεχα. Θα κιεγόμουνα? Δεν ήξερα. Όλος ο Πανάγιος Τάφος άστραπτε. Λέω, μάλλον μηχανές είναι φωτογραφικές και τραβούνε φωτογραφίες. Άστραφτε όλος ο Πανάγιος Τάφος, αστραπές, 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 και να μπαίνουν μέσα στη σκισμή. Εκεί λοιπόν γονάτισα πάλι και του είπα, σε Χριστούλη μου, σε ευχαριστώ. Υποψιάστηκα γιατί το έκανε. Το έκανε για να με κρατήσει από όλα τα πειρά ή από τις αμφιβολίες. Γιατί ένας ιερεύς, ένας δρασοφόρος, δεν επιτρέπεται να έχει αμφιβολίες. Οι πατέρες μου το είπανε, όχι εγώ. Ένας ιερέας δεν επιτρέπεται να αμφιβάλλει αν κάνει τη Θεία Λειτουργία ή αν κάτι του τύχει ένα σημείο, ακόμα και να το δει με τα μάτια του, και να αμφιβάλλει πρέπει να το κρατήσει μέσα του. Γιατί κανένας δεν έχει το δικαίωμα να πει τον άλλο πλάνο ή οτιδήποτε ιερετικό ή βλάστημο οτιδήποτε. Το δικαίωμα, πάτερ Σπυρίδων, που σπούδασες θεολογία, ποιος το έχει μόνο? Ποιος? Ο Θεός. Ο Θεός. Ο Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν, πάντοτε μέσα από την εξομολόγησή μου στον Άγιο μου Γέροντα, πάντοτε μου έδωσε την εντολή, την ευχή να το πω έτσι, και μου λέει, παιδί μου, κανέναν άνθρωπο δεν θα καταδικάζεις ποτέ. Και αν δεις ότι δεν είναι καλά αυτός ο άνθρωπος, ιδιαίτερα ρασοφόρο, θα γονατίσεις και θα προσευχηθείς. Αυτό τον κανόνα έχεις. Μη σ' ακούσω να μιλήσεις κάτι για κάποιον, καθόλου άστο. Δεν είσαι εσύ αυτός όπου θα τιμωρείς ή θα δικάζεις ή θα καταδικάζεις. Άστο. Αφού υπηρετείς αυτό εδώ, το ράσο,
αφού υπηρετείς και αφού σου το έδωσε κάποιος, άστον αυτόν με αλφα κεφαλαία, αυτός, γιατί αυτός ξέρει τι κάνει και τι θα κάνει. Έτσι λοιπόν το λάδι αυτού του ευχελαίου, το 2013 είπα να το χρησιμοποιήσω. Τι το έχω εδώ, χρόνια το λάδι αυτό, έχει, Παπασπύρο πως το λένε, έχει γανιάσει κάπως έτσι. Ταγγίσει. Ναι, έχει λοιπόν έτσι, οπότε λέω ας το πάρω αυτό το λάδι, ένα μπουκάλι τόσο, γυάλινο, ας το πάρω και ας το ρίξω μέσα στο λάδι, να πάρει την ευχή του Παναγίου Τάφου το λάδι αυτό. Αυτό είπα, τίποτα περισσότερο. Και άρχισα λοιπόν και το έβαλα μέσα, αλλοιωμένο βέβαια, από το λάδι το οποίο ρίχνουμε μέσα, που το αγοράζουμε και το ρίχνουμε μέσα όπως αυτό εδώ, από την πάροδο των χρόνων, αλλά αυτό το λάδι ενώνεται και γίνεται ένα με το λάδι. Το 2013, παιδιά μου γλυκά, έχει γραφτεί κιόλας. Αλλά ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι και μπορούν να μαρτυρούν αυτό το φαινόμενο. Ήτανε λοιπόν ο Δημήτρης, ο Θεοδωρόπουλος, λέω τα ονόματά τους, στο αριστερό ψαλτήρι, πλήθος κόσμου εδώ, σε όλη την εκκλησία, οι ψάλτες δεξιά και αριστερά, και τακτοποιήσαμε και φτιάξαμε όλο αυτό που βλέπετε και σήμερα. Από τότε το κάνουμε, το φτιάχνουμε αυτό. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε μία δυνατή βοή από όλη την εκκλησία, αφού κοιτάζαμε δεξιά και αριστερά τι συμβαίνει. Δίπλα μου λοιπόν ήταν ένα πεδίο Αναστάσεις και οι πατέρες, άλλοι πατέρες, δεν είχαν γίνει όλοι οι πατέρες, αλλά ήταν κοντά μου. Ήταν δε ένας γιατρός, Μαρία Παπαχρίστου, το όνομά της, διευθύντρια τότε στο ΚΑΤ, και ήταν και ένας φυσικός, έτυχε να είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και ήταν και ένα από τα μεγάλα αφεντικά του Χόντο Σέντερ, σπουδαγμένος επιστήμων, και ήταν και κάποιοι άλλοι καθηγητές, γιατί ερχόντουσαν, το έθιμο είναι να έρχονται στους Αγίους Ισιδώρους, να φεύγουν από μακριά από όλη την Αττική και να έρχονται στους Αγίους Ισιδώρους για να παίρνουν το ευλογημένο λαδάκι, λένε, του βράχου. Έτσι λοιπόν, εκείνη την ώρα απορροφήθηκα τελείως, και αφού είχα γονατίσει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν είχα φάει απολύτως τίποτα, ούτε νερό δεν είχα πιει, ξεχάστηκα από τον κόσμο, με το άγχος να ετοιμάσουμε το ευχέλαιο, γιατί αμέσως μετά ο νηπτήρας, σας τα λέω τόσο παραστατικά για να μην μου ξεφεύγει και να μην κάνω αμαρτία ούτε μία φράση. Και επειδή κάθεστε στα σπίτια σας και παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή, εγώ είμαι όρθιος, αλλά είναι σαν να κάθομαι, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείτε τι θα πει αυτό το στόμα. Φορούσα δε αυτό το πετραχύλι, αυτό το πετραχύλι που σταυρώνω, δεν το έχω αποχωριστεί όσα χρόνια το έχω, πάνω από 15-16 χρόνια, και το φοράω συνέχεια, χειμώνα καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν, όπως ήμουνα εδώ, είπα και μπήκε το τίμιο ξύλο. Γι' αυτό, παιδιά μου, σας λέγω τι αξία έχει το τίμιο ξύλο. Ποιος πιστεύει το τίμιο ξύλο. Τι δύναμη έχει το τίμιο ξύλο. Τι δύναμη δε έχει το λάδι του Παναγίου Τάφου, του φρικτού Γολγοθά και του Αγίου Φωτός. Απλά εμείς ανάβουμε τα λάδια, το κατεβάζουμε, τα κάνουμε, τα δείχνουμε, χωρίς να ξέρουμε Πάτερ Σπυρίδων και Πάτερ Σταύρο, χωρίς να ξέρουμε τη μεγάλη ευλογία
αλλά και τη μεγάλη χάρη. Ο ίδιος ο Κύριος το ευλογεί, παιδιά. Δεν το ευλογούμε εμείς. Ο ίδιος ο Κύριος είναι στο σπίτι του. Και αφού λοιπόν ακούστηκε αυτή η βοή, εκείνη την ώρα έριξα το λάδι και πήρα το κεράκι το μικρό, το άναψα από το καντήλι του Χριστού στο τέμπλο και το έφερα να ανάψω τις φυτιλίθρες, έτσι, και το έκανα όπως σας το κάνω τώρα, και άναψα τις φυτιλίθρες. Την ώρα που άναβα την τελευταία φυτιλίθρα με έπιασαν δάκρυα και εκείνη τη στιγμή μαζί με τη βουή άρπαξε φωτιά όλο το τραπεζάκι αυτό, όλο, όλο το τραπέζι άρπαξε φωτιά. Ήταν ακριβώς αυτό το σημείο και δίπλα μου ακριβώς ήταν ο Αναστάσης, ένα νέο παιδί, πολύ καλό παιδί. Εκείνη την ώρα έπιασα ένα κουτάλι βλέποντας τη φωτιά και άρχισα να ανακατεύω για να σβήσω τη φωτιά, μην γνωρίζοντας τι είναι αυτό το πράγμα, και μου φωνάζει ο Αναστάσης από δίπλα: «Πάτερ, καίγεστε». «Πού καίγομαι?» Εγώ είχα άγχος να σβήσω τη φωτιά γιατί είχαν αρπάξει όλα φωτιά και τα κεριά είχαν αρπάξει φωτιά, αλλά δεν κάει και ούτε ένα κερί, αυτό είναι το φοβερό. Ξαφνικά κοιτάζω, έκανα το μανίκι μου έτσι και το τράβηξα μέχρι πάνω και μου ξαναλέει ο Αναστάσης: «Πάτερ, καίγεστε». Και κοιτάζω το πετραχύλι αυτό, είχε αρπάξει όλο φωτιά, όλο το πετραχύλι, και κεγότανε ολόκληρο, ολόκληρο κεγότανε το πετραχύλι, η φωτιά είχε φτάσει μέχρι τα γένια μου και το χέρι μου αυτό είχε αρπάξει όλο φωτιά μέχρι και εδώ που ήταν γδυτό. Αυτό που πίστεψα, παιδιά μου, γιατί είμαι δύσκολος στο να πιστέψει, είμαι πιο δύσκολος από σας. Μην νομίζετε. Επειδή βλέπω πολλά με το Τίμιο Σταυρό, κάθομαι, αφουρκάζομαι, τα μελετάω με την προσευχή μου και με τα γόνατα και μετά απαντάω. Γιατί, ξέρετε, η αγάπη του κόσμου προς το Θείο πολλές φορές μπορεί να μας οδηγήσει και κάπου διαφορετικά, γι' αυτό και προσέχω. Έτσι λοιπόν, αφού έσβησε το πετραχύλι, δεν είχε καεί απολύτως τίποτα. Από το 13 συνεχίζω και το φοράω συνέχεια. Είναι λίγο βαρύ, βελούδινο είναι. Μου το κάνανε δώρο, μία θεραπεία από τον Τίμιο Σταυρό που τη θεράπευσε η χάρη του από αθεράπευτη ασθένεια από το Καρπενήσι. Και στο τέλος, αφού θεραπεύτηκε, ένας από τους πατέρες, θυμάται καλύτερα, δεν είναι εδώ τώρα ο πατήρ Κωνσταντίνος, ότι αυτός ο άνθρωπος θεραπεύτηκε από τον Τίμιο Σταυρό από ασθένεια που δεν θεραπεύεται, και στο τέλος μου λέει: «Τι θα ήθελες να σου δώσω?» «Δεν θέλω τίποτα, παιδί μου». «Πόσα χρήματα θέλετε να σας δώσω?» «Δεν θέλω, παιδί μου, τίποτα». «Τι θέλετε, πάτερ?» «Όταν πηγαίνετε στην Παναγία την Προυσιώτισσα, να μου ανάβετε ένα κεράκι και να παρακαλείτε το Θεό να με έχει όρθιο και εν υγεία». «Πάτερ, δεν χρειάζεστε χρήματα, έχετε οικογένεια». «Όχι, παιδί, τα παιδιά μου τα μεγαλώνει ο Θεός. Βρίσκονται άνθρωποι, θα πάρουν ένα γάλα, θα πάρουν μια ζάχαρη, δόξα τω Θεώ». «Μα πάτερ, έχω μάθει που μένετε». «Παιδί μου, είμαι μια χαρά, γιατί εγώ έχω ένα άλλο βασίλειο που μένω πιο καλύτερο». «Αλήθεια, πάτερ, ποιο είναι το βασίλειο?» «Είναι της ιεροσύνης μου», τη λέω. «Αυτή τη βλέπω συνέχεια. Αν μου δώσεις αυτό το χαρτί, σήμερα θα το έχω, αύριο δεν θα το έχω. Γι' αυτό καλύτερα είναι να μην σκανδαλιστώ, γιατί δεν είναι σωστό». Τότε λοιπόν έφυγε, και αφού μέχρι και σήμερα έχουμε μεγάλες επαφές και κάθε φορά θα μου στέλνει χαιρετίσματα, θα μου μιλάει στο τηλέφωνο,
Κάποια μέρα ερχόμενοι εδώ στην Αθήνα, μου λέει: «Πάτερ, σας κάνω δώρο ένα πετραχύλι». Το φοβερό ήταν ακριβώς το πετραχύλι αυτό όπως είναι το σώμα μου, ούτε πάνω ούτε κάτω. Και είπα, επειδή είναι με πολύ αγάπη αυτό, επειδή είναι δώρο του Σταυρού, θα φοράω πάντοτε αυτό το πετραχύλι μέχρι που να έχω τον Τίμιο Σταυρό. Αυτό το λειτουργώ πολλές φορές, γιατί το προσέχω να μην μου χαλάσει, γιατί το φοράω από χρόνια, 16-17 χρόνια συνέχεια. Και όταν σταυρώνω, δεν σταυρώνω με άλλο πετραχύλι, μόνο με αυτό το πετραχύλι. Και για να συνεχίσω, να πω, γιατί είναι και θέμα εξομολόγησης σήμερα. Δεν πάμε στον πνευματικό μας να εξομολογηθούμε. Βλέπουμε από πολλούς Αγίους ότι δημόσια εξομολογούτανε. Δεν τρεπότανε για τις αμαρτίες τους. Έτσι λοιπόν και εγώ εξομολογούμε τα του πετραχυλίου μου και της καρδιάς μου. Όχι για να με γνωρίσετε, διότι αυτό που θέλω να με γνωρίσει και να το γνωρίζω είναι ο ίδιος ο Κύριος. Αλλά για να ακούσετε μία έτσι διαφορετική κουβέντα από ένα παπά χωριάτικο, από ένα παπά που σας το έχω πει πολλές φορές, δεν έχει ούτε τις μορφώσεις ούτε τίποτα. Απλά εδώ έτσι κάνει, βάζει λίγο αλεύρι, βάζει λίγο παιδί μου λίγο λαδάκι, το κάνει με την καρδιά του δηλαδή αυτό. Πρόχειρα είναι, δεν έχω τίποτα άλλο παιδί μου στο τραπέζι, χειροποίηγε Μανουέλ, τίποτα. Τα βλέπεις πως είναι. Μ' αρέσει και όταν λειτουργώ στην Αγία Τράπεζα, τη γεμίζω. Με εικονάκια, με εικόνες, με τάματα, με φανελάκια, μπλουζάκια, πώς τα λένε αυτά. Από κάτω, πονεμένα παιδιά, με λευκαιμίες, με καρκίνους. Πώς μπορώ, παιδί μου, να μην κλάψω και να μην στενοχωρεθώ? Όχι να στενοχωρεθώ, αλλά να προσεύχομαι περισσότερο. Τέλος πάντων, έρχομαι λοιπόν σε αυτό. Και έτσι λοιπόν πήρα αυτό το μπουκάλι με το λάδι και το έριξα. Εκείνη την ώρα, με τη βοή, ανάβει όλο το τραπέζι φωτιά. Και εγώ ήταν το πετραχύλι μου. Αλλά δεν κάει και ούτε μία τρίχα. Και εγώ ήταν το χέρι μου όλο, οι τρίχες του. Αυτό λοιπόν που ήθελα να σας πω και ξαναγυρίζω, αυτό που παρατήρησα, δεν κάηκε ούτε μία τρίχα από το χέρι μου. Ούτε από το πετραχύλι, ούτε από το χέρι μου. Πάρτε ένα κερί και βάλετε το στο χέρι σας ή βάλετε το εδώ στο πετραχύλι. Σε πόσο, σε δευτερόλεπτα θα έχει αρπάξει όλο φωτιά. Είναι θέμα, παιδιά μου, καθαρό, καθαρή πίστης. Αλλά όχι πίστης με το στόμα. Αυτή δεν πιάνει. Η πίστη σου σε έκανε καλά. Έχω να μιλήσω για την πίστη, αλλά δεν είναι επί της ώρας. Γιατί όταν λες ότι πιστεύεις, έχει πολλά νοήματα. Και σιωπώ, γιατί πρέπει να έχεις πολύ καθαρή καρδιά, πολύ δύναμη στην ψυχή σου, για να μπορέσεις να βλέπεις αυτά τα οποία τα ορατά και τα αόρατα, που λέει η Εκκλησία μας, που παρουσιάζονται είτε στην Αγία Τράπεζα είτε στην Εκκλησία μας, ακόμα και σε σπίτια πολλών χριστιανών ανθρώπων. Έρχονται άνθρωποι και μου λένε: «Πάτερ, έλαμψε εικόνα της Παναγίας». «Εγώ δεν πιστεύω», μου λέει. «Αλλά με το που είδα αυτό, λέω, τι γίνεται?» Και τη σκέπασα με ένα σεντόνι και ξαναείδα τη λάμψη. «Τι να την κάνω την εικόνα αυτή?» «Κράτα την εφυλακτό στο σπίτι σου και αναβέτησε ένα καντήλι». Και κάποια στιγμή βλέπω την οικογένεια να έρχονται στο Τίμιο Σταυρό και αυτή ήταν πιο πιστή από μένα. Γι' αυτό ποτέ δεν μπορεί να λέει κανείς ποτέ. Δεν ξέρεις την επόμενη στιγμή τι μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο. Είπα σε έναν άνθρωπο προκαιρού, άρχισε και φώναζε, έκανε δείχνει. «Τι φωνάζεις, άνθρωπέ μου? Αγάπα τον πλησίο σου σε αυτόν. Σήμερα είσαι όρθιος. Ποιος λέει ότι αύριο θα είσαι όρθιος?
Εσύ κάνεις τη μελέτη σου στη δικιά σου τη ζωή και λες είναι αυτή η ζωή μου. Και ξαφνικά όλα ανατρέπονται. Γιατί τα ανατρέπει κάποιος άλλος που δεν μπορείς εσύ να τον εμποδίσεις. Και αυτός είναι που θέλει να σε έχει κοντά του, στην αγκαλιά του. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν το 2013 έγινε αυτό το φοβερό φαινόμενο, το οποίο μου άφησε στίγματα αγάπης και θαύματος για να πιστέψω περισσότερο, μάλλον για μένα το έκανε, να πιστέψω περισσότερο και να πιστέψω περισσότερο τι εστί καρδιακή αγάπη, καρδιακή πίστη, καρδιακή ιεροσύνη, γιατί είμαι παπάς και πρέπει να διδάσκω και να διδάσκομαι, αλλά τη γλώσσα της αλήθειας και του Ιερού Ευαγγελίου. Έτσι λοιπόν έχουμε εδώ όλα αυτά πάνω σε αυτό το ωραίο ξυλόγλυπτο τραπέζι και έγινε το Ιερό Ευχέλιο. Και εύχομαι σε όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε σήμερα και που σίγουρα θα το μεταδώσετε. Τι λέει ο Πατριάρχης? Φως Χριστού φαίνει πάση. Κύριε, δώσε το φως σου, διότι το λάδι του ευχελαίου, το λάδι του ευχελαίου δεν είναι απλό λάδι. Γι' αυτό διαβάζονται οι ευχές από τον αρχιερέα και τον ιερέα και τους λειτουργούς του υψίστου και διαβάζουν ευχές συγχωρητικές, ευχές θεραπείας. Διαβάζουν όλα αυτά, παιδιά μου, γιατί το καθένα έχει το νόημά του. Έμαθα κι εγώ τελειώνοντας τι σημαίνει ευχέλιο. Και αν έχει δύναμη το ευχέλιο, Παπα Σπύρο. Είχα πάει σε ένα μοναστήρι και ήταν μία δόκιμη μοναχή και την ώρα που ετοιμάσανε να κάνουμε το ευχέλιο, τη φέρανε στην εκκλησία, ήταν μια χαρά και μόλις ξεκίνησα να πάρω το λαδάκι να τη σταυρώσω στο μέτωπο, γύρισε και μου είπε με ακατανόμαστες φράσεις: «Μη, γιατί αυτό με καίει. Δεν ξέρετε εσείς τη σημασία αυτού του λαδιού». «Μα δεν είναι λάδι, είναι ευχέλαιο». «Κλείς το στόμα σου», μου λέει. «Μη λες τέτοια λόγια. Εμάς δεν μας αρέσουν αυτά. Και προσπαθούμε να ταράζουμε τον κόσμο και να τον απροσανατολίζουμε». «Τι λες βρε, τι βλακίες», λέω, «είναι αυτές που λες». Αλλά ήθελα να μάθω αυτό που σας έλεγα. Ήθελα να μάθω. Να μάθω τι αξία έχει το ευχέλιο. Ή έτσι το έγραψε η Εκκλησία και πάμε στα σπίτια και απλά κάνουμε ένα ευχέλιο για τους ασθενείς ή για τους οποιοσδήποτε. Όχι, παιδιά μου. Το ευχέλιο έχει αγιαστική και πνευματική θεραπεία. Γι' αυτό και στους ασθενείς το πάμε. Γι' αυτό και πίνουμε το λαδάκι. Γι' αυτό και γίνονται πολλές θεραπείες και αναστάσεις από το λαδί. Για πάρετε το λαδάκι του Παναγίου Τάφου. Πάρετε το. Και θα σας πω και το άλλο, όταν θα πάτε εκεί, πέστε στους πατέρες να σας βάλουν λίγο από το καντήλι του Παναγίου Τάφου. Ευωδιάζει. Και κάποια στιγμή, αφού μου έβαλαν και είχε αυτή την ευωδία, μου λέει ο πατήρ Παντελεήμων: «Έλα που θα πλύνουμε τα καντήλια», τότε ήμουν ιερέας, «έλα παπά μου που θα πλύνουμε τα καντήλια, να βάλεις εσύ το λάδι και να ανάψεις εσύ τα καντήλια, να προσευχηθείς για την οικογένειά σου και για όποιους θέλεις». Όντως εγώ ίδιος πλύναμε τα καντήλια, έβαλα το λάδι, καθαρό λάδι. Και αφού το άναψα με τη φιτιλίθρα, το έβαλα πάνω στο καντήλι, πάνω στον Πανάγιο Τάφο που μπαίνει. Αφού προσευχόμουν, γιατί ήταν η εκκλησία, ήταν βράδυ, ήταν κλειστά η εκκλησία, ο ναός της Αναστάσεως, είχε κλείσει δηλαδή. Βλέπω το καντήλι και έσβησε. Σας λέω δικά μου, προσωπικά μου. Βλέπω το καντήλι και είχε σβήσει.
Ωχ, λέω, έζησε το καντήλι, κακό σημείο για μένα. Του λέω, πάτερ, να το κατεβάσουμε το καντήλι, να το ξανανάψουμε. Ναι, παπά μου, πάρ το καντήλι και άναψέ το. Όντως πήρε το καντήλι και όταν το πήρε το καντήλι, αφού εγώ ίδιος το είχα βάλει πριν από λίγα λεπτά, το λάδι είχε πάρει μια άλλη γεύση, μια άλλη ευωδία, είχε τεράστια χάρη. Και βέβαια, εκείνη την ώρα πήραμε το χέρι μου και σταύρωσα το πρόσωπό μου, το μέτωπό μου και ευχαρίστησα το Θεό που μου έδειξε την αξία του Αγίου Ελαίου, που μου έδειξε αυτά τα δυνατά σημεία και τα θαύματα για να μπορέσω να πορεύομαι με αυτά στη συνέχεια της ιεροσύνης μου, για να μην χαθώ από το δρόμο της ιεροσύνης μου. Έτσι λοιπόν, παιδιά μου, έληξε το ευχέλιο του 2013 και πέρασαν καιρός, χωρίς να λαμπαδιάζει, χωρίς να συμβαίνει τίποτα, γιατί αυτό το γνωρίζει μόνο ο Θεός, κανένας άλλος. Και εμείς, Πάτερ Σπυρίδων και Πάτερ Σταύρο, σκύβαμε το κεφάλι μας και λέμε, γέννητο Κύριε, το έλεος σου εφημάς. Το λάδι αυτό θα φυλάγεται και φυλάγεται και ενώνεται με όλα τα λάδια των ευχελαίων, με το λάδι του Παναγίου Τάφου, των Παναγίων Προσκυνημάτων και του Φρικτού Γολγοθά, και το λάδι το οποίο παίρνεται από το βιβλιοπωλείο του ναού, μπορεί να έχει μέσα και 2 και 3 χιλιάδες από ευχέλεια, από καντήλια, και όλα ενώνονται, γι' αυτό και γίνονται τόσα πολλά θαύματα, θαυμαστά και θαύματα. Μαζί με όλα αυτά τα ευχέλεια, με πατριαρχικά ευχέλεια που μου στέλνουν τα παιδιά, τα μαζεύω. Είμαι ζητιάνος σε αυτά τα πνευματικά πράγματα, τα ενώνω και γίνεται ό,τι γίνεται. Το κρασί αυτό, αύριο το πρωί, στη Θεία Λειτουργία, που είναι του μυστικού δείπνου, το χρησιμοποιώ στο Άγιο Ποτήριο. Και το νερό που είναι εδώ, θα σας δείξω τι ακριβώς το κάνουμε. Για να πούμε και το διευχόν. Παίρνω το αλεύρι και το βάζω στον μπολ. Μην το βλέπετε, είναι πνευματικά θέματα αυτά. Και αφού έχω βάλει λίγο αλεύρι στον μπολ, βάζω και αυτό το νερό, το οποίο είναι από το αγίασμα της Παναγίας του Βράχου, και βάζω λίγο από το νερό. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Τη Αγία και Μεγάλη Τετάρτη, την χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τιμούμε. Και το ανακατεύομαι για να φτιάξουμε το προζύμι. Και το προζύμι αυτό δεν έχει μέσα ούτε μαγιά, ούτε τίποτα. Θα το σκεπάσουμε και σε λίγη ώρα με την ευχή και του Τιμίου Σταυρού θα φουσκώσει, θα γίνει προζύμι, θα το ξαναανακατέψουμε. Και τα παιδιά μας, όπως ο πατήρ Χαράλαμπος, ο πατήρ Σπυρίδων και άλλα παιδιά, φτιάχνουμε το προζύμι, το οποίο με αυτό κάνουμε το πρόσφορο, το οποίο το έχουμε στην Αγία Πρόθεση για να το προσκομίζουμε.
Όταν αφού φτιαχτεί λοιπόν το προζύμι, παίρνουμε ένα σταυρουλάκι από τα ευλογημένα, από τα βάγια, και το βάζουμε, θα το μαλάξουμε μετά, να μην κουράσουμε άλλους τους καλούς μας ακροατές και τους τελεθεατές, να μην σας κουράσω κι εγώ, Παπα Σπύρο μου και Παπα Σταύρο μου. Και το βάζουμε εδώ, το σταυρό, και έτσι λοιπόν μετά θα το σκεπάσουμε με μία πετσέτα. Ας πάρει τη χάρη του Τιμίου Σταυρού, το βάζω πάνω στο Άγιο Ποτήριο, είναι κάλυμα. Και έτσι λοιπόν, αφού είναι ο Σταυρός, αυτό το βλέπετε. Να πάρουμε τη χάρη και την ευλογία του. Καλό απόγευμα, το βράδυ στις 7.30 ώρα θα είναι η ακολουθία του νηπτήρα. Αν οτιδήποτε θελήσετε, να ξέρετε ένα πράγμα, και αλεύρι θα σας φυλάξουμε. Και από το λαδάκι αυτό θα σας φυλάξουμε, όσοι ζητήσετε. Και ό,τι θέλετε, ό,τι ζητάτε, να σας το δίνει ο Θεός, και πάνω απ' όλα σας εύχομαι καλή Ανάσταση, και να έχουμε υγεία στα παιδιά μας, στα σπίτια μας, στην ανθρωπότητα, και εύχομαι το Άγιο Ευχέλιο που κάναμε, και όλοι οι πατέρες, όλοι οι αρχιερείς, σε όλα τα μέρη του κόσμου, να δώσει ηρεμία και γαλήνη και θεραπεία στην ανθρωπότητα, και ο άνθρωπος που είναι πλάσμα του Θεού να μπορεί να ζήσει ελεύθερος, γιατί ο Χριστός αφήνει τον άνθρωπο ελεύθερο να πράξει καταβούληση. Σας εύχομαι ό,τι πιο γλυκό να έχετε. Προσευχηθείτε και για μας αυτή την ώρα και κάθε ώρα, και να ευχαριστήσω για άλλη μια ακόμα φορά όλους εσάς που δείχνετε την αγάπη σας, δείχνετε τη συντροφικότητά σας, δείχνετε την πίστη σας, αγαπάτε τον Τίμιο Σταυρό, προσεύχεστε σε Αυτόν, και στο τέλος θα μιλήσει ο Θεός. Αυτό έχει σημασία, παιδί μου. Μιλάμε εμείς οι άνθρωποι, μιλάω για τον εαυτό μου. Αλλά μου λέει ο Κύριος, να το πω έτσι, μίλα όσο θέλεις. Στο τέλος, πάντοτε θα μιλάει ο γλυκίσμας Ιησούς. Και επειδή αγαπάει τα πλάσματά Του, Αυτός ξέρει τι θα κάνει στον καθέναν από μας. Γιατί υπάρχει κόσμος, λαός, που αγαπάει τον Χριστό, που τον δέχεται μέσα στην ψυχή του, μέσα στην καρδιά του. Και πιστεύω ότι όλοι τον αγαπάμε, γιατί όλος ο πλανήτης ξέρουμε ότι είμαστε δικά του πλάσματα. Ο Θεός επίησε τον ουρανόν και τη γη.